εντάξει. Τέλεια. Πού πληρώνουμε εδώ. Εδώ, ναι. Την άλλη εβδομάδα σκόμποτε παίζεις. Έχει γίνει πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το τρίτο παιχνίδι της σημερινής αγωνιστικής του ομίλου της Πέμπτης, της Παρασκευής, συγγνώμη, είναι ανάμεσα στους Ρωσονέρι και τους Φερέρο Ροσέ. Εδώ αυτός που ελίσσεται είναι ο Τζέρι Μπάρδης, λέγεται κανονικά, αλλά ο Τζέρι τον ξέρουμε. Ο Τζέρι έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι την ομάδα της Vice Versa και έβαλε 12 γκολ άνθρωπο. Δεν ξέρω τώρα ψυχικά θέματα σημαντικά ιδίως έχει για να παραλάβει κάτι παρόμοιο τουλάχιστον. Η Φερέρωσε λοιπόν αποτελούνται τον Λιβανό κατά τα δοκάρια. Είναι ο Κωστολόπουλος, ο Σερμπής, ο Μίτσι, ο Τζέρι και ο Ταβάγκας. Το παραλίγο να έχουμε το 0-1 τον Τζέρι για τους Ρωσονέρι, που είναι με τον αρχηγό τον Δοκάρια. Να το δούμε σε αυτή τη φάση. Δοκάρι, πολύ ωραία φάση στο οριζόντιο. Πάμε να καταλήξει στον Αντώνη. Αριστερά του έχει τον Αντρέα. Εκεί πάει η μπάλα. Αντρέας, άγουτο. Ο Αντρέας λοιπόν, ο αρχηγός Καμποδοκάρια. Ο Αντρέας, Ιέλος Λάρη. Ο Αντώνης, ο Αναζόπλος, ο Αντώνης West, όπως είναι γνωστός εδώ στο Καϊδάρι. Είναι ο Χρήστος και είναι και ο Σταύρος. Δοκάρι και δεύτερο δοκάρι τώρα, νωρίς το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα αν γυρίσει η τύχη για τον Τζέρι, του πιάναν όλα. Αντώνης, δεινός χώρε, στιγνός εκτελεστής. Ο Σουτάρι, όπως του έρχεται η μπάλα, χρειάζεται να τη φέρει και στο καλό του πόδι. Τώρα ο Τζέρι, το σουτ και πάλι το κάρι. Απίστευτο, απίστευτο. Κούδας. Πέρασε τώρα ο Αντώνης, ο Μίτσι. Έτσι την μπάλα και μπλοκάρει ο Λιβανός. Βλέπεις εκεί ο Αντώνης. Δίνει φάουλ. Ο Φόντσοκης υπηρετής. Στην περιγραφή ο Παναγιάτης Κοραγός. Έτσι τώρα έξω από την περιοχή, η μπάλα στην περιοχή. Ωραίο το σουτ, ακόμη πιο ωραία η απόκριση από τον αρχηγό. Ο Αντρέας πέρασε, πάρα πολύ ωραία, γυρίζει, όχι. Η μπάλα στον Λιβανό γύριζε σωστά την μπάλα στον Αντώνη. 35. Ναι. Ορίστε. Την άλλη εβδομάδα σε 35. Όχι, αλλά... Sorry, εκκλησία κλέψαμε. Δεν πειράζει. Μπορώ να βάλετε λίγο νεράκι εδώ. Το σουτ, ξανά δοκάρι. Για βάλτε λίγο. Μέσω εδώ. Μέχρι το αλφα. 8 η ώρα πες, μπάλα, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Τι έχει live μετάδοση τώρα, τι γίνεται. Κανονικά στο Facebook θα πεις παρατάκι TV. Υπάρχει τώρα. Τώρα υπάρχει, στο Facebook, παρατάκι TV άμα μπεις, ούτε. Θα ανέβει και στο YouTube, ε. Και μετά δεν βγαίνει και στο YouTube, αλλά και στο Facebook. Με σχολιασμό είναι. Αυτό ήταν με σχολιασμό. Όλο. Κανονικά δεν έχω, αλλά οπότε έχω το... είμαι διαθέσιμος, τον έχω. Κάνα ωραίο γκολ, καμία τρίπλα μου έτσι, είχε ωραία. Είχε, νομίζω. Όλες, πολλές. Θα δεις. Και γράφουμε και τέλος εβδομάδα συνήθως κάνω όλα τα γκολ μαζί. Δηλαδή όλες τις ομάδες τα γκολ μαζί. Κάνε Κυριακή κάτι. Ναι. Τώρα είναι σου πάρα πολύ ωραία. Αλλά άμα μπεις εδώ παρατάκι TV. Ναι. Τώρα εμείς ξαναπέσουμε την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, 8 η ώρα. Ωραία. Με ποιους παίζουμε. Ξέρουμε. Μας πείτε να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Έχει εφαρμογή, άμα θέλετε. Ξέρει και πάλι. Μέσα βλέπετε βαθμολογίες, πρόγραμμα, αποτελέσματα. Είστε ομίλος έψιλο. Ωραία. Δηλαδή αυτή εδώ η εφαρμογή. Είστε ωραία απόκριση ξανά. Κατέβασε το στο κινητό, μπες μέσα. Έχεις το iPhone αυτή. Του Αντώνη. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αντρέας ξανά, ο Λιβανός. Αλλά τέλος πάντων είναι και στο κομπιούτερ. Ναι.
και μπαίνει μέσα, θα ψάξει παλατάκι TV. Τουρνάμε στο τελευταίο 2017-18. Είστε ο Μήλος Ε. Ωραία. Και βλέπουμε βαθμολογίες με ποιους παίζεις. Βαθμολογίες, αποτελέσματα, με ποιους παίζεις. Τι άρα παίζεις. Ωραία. Άρα λέει μετά το τώρα στο Facebook είναι. Αρχηγός και η μπάλα στα δίχτυα. Οκ. Μπάλα στα δίχτυα. Εγώ. Τουρνάμε τον Μίτσι. Μάλιστα. Φόλο παλατάκι TV. Μπαίνω μέσα. Μπράβο. Έτσι, ανοίγει το σκορ για τους Φερέρο Ροσέ. Εσείς παίξατε σήμερα. Ναι, Golden Boys. Εσείς, ναι, σας είχα βάλει hip hop τέτοιος, αλλά σας αλλάξω τώρα. Ωραία. Σήμερα παίξατε με τους Φερέρο Ροσέ, παίξατε με τους Vice Versa. Αλλά την τέταρτη αγωνιστική, την άλλη αγωνιστική. Είστε, πού είστε, ας πούμε το τίτλο. Είναι το 0-2. Hip hop Boys με, ναι. Με ναι, 8 η ώρα. Είναι ποιοι είναι αυτοί τώρα. Τον Τζέρι. Καλή. Είναι παίζουν 10 η ώρα, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Εμείς έχουμε να παίξουμε πολύ καιρό μαζί, γι' αυτό τώρα μας είδατε καθόλου. Καλή, ναι, εντάξει, ήμασταν πολύ. Έχει γίνει ο έχει ομάδα. Και περνάνε οι 6-8. Ναι. Οπότε εντάξει, έχουμε. Εντάξει. Μπορείτε να μου το γεμίσετε λίγο να πούμε. Ναι, ναι. Κάτσε να διαβάσω. Διαβάσω, γεμίσω το λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Βάλα πίσω στον αρχηγό. Και ο Σταύρος. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ. Τώρα θα έτσι. Να παίζουμε. Ναι, ναι. Να το δω την άλλη Παρασκευή. Εντάξει. Πάνω διχτάκι. Πέρασε. Τώρα ξανά η μπάλα στον Τζέρι. Ο αρχηγός. Στο έδαφος. Αντώνης τώρα πρέπει να πάρει το όπλο του. Διάνε το Σταύρο, το σουτ μεγάλη απούξα τον Λιβανό. Επιτζίπησε εκεί σωτήρια ο Χρήστος. Δεν πέρασε τώρα και η ευκαιρία για το γκολ και η μπάλα στα δίχτυα από τον Τζέρι, 0-3. Φώτη, 3 έτσι. Και πήγε να γίνω 0-4, αλλά ο αρχηγός μπλοκάρει την μπάλα. Σταύρος. Να η αλλάζει για τον Χρήστο. Τώρα είναι ο Αντρέας. Ο Αντρέας κρατάει. Μπάλα. Κάνει και το σουτ. Γύρω ψηλά, κούρνε πλάγι. Αντρέας γυρίζει το σουτ, κόντρα και διώχνει το καβάκι. Ωραία η παλιά τώρα, δεν γυρνάει σωστά. Ο Σταύρος. Μπάλα κατέληξε out. Δεν το εκτέλεσε και ο Λιβανός. Το εκτέλεσε. Αντώνη γυρίζει μόνος του εκεί. Μεγάλη τεράστια απόκριση από τον Λιβανό. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Ξανά η μπάλα δεν παίρνει. Είναι κατεβασμένα τα ρολά και τώρα ο Φώτης νομίζω ότι έχει δώσει πέναλτι για τους Ρωσονέρι. Διαμαρτύρεται ο Καβάγκας, σκηνίζεται ότι είναι πολιτό. Τζεντώνης, όχι, out! Αν και ξεγέλασε, ο Λιβανό, λάσαρε, out. Αυτό είναι το φιλίδι. Ανδρέας, πολύ ωραία. Βάζει την μπάλα, πέρασε ο Ανδρέας, ούτε τώρα. Ξανά ο Λιβανός, κρατεί στο 0. Ανδρέας το τακουνάκι, τρομερό γκολ. 1-3. 1-3, ο Ανδρέας το έκανε. Αλύσει λίγο τα πόδια τον Ρωσονέρι.
και το σούτ, ο αρχηγός να έχει πρόβλημα. Χρήστος, πίσω, η μπάλα, κεφαλιά, το γύρισμα, ο Σταύρος, κατευθείαν για τον Ανδρέα. Στον Αντώνη, βγήκε ο Αντώνης και έκανε το 2-3. 2-3. Δείξει λαθασμένη παλιά. Για στο κοντρόλ, Σταύρος δύσκολη παλιά. Ξανά δύσκολη για τον Αντώνη. Δεν θα κάνει την κατοχή όμως, είναι καλύτερο που πάρα χωρίς την μέρη. Δέχνει κινητό όμως το 1-2. Ο Μίτσι όμως άνοιξε πολύ την μπάλα και δεν την πρόλαβε. 2-3 λοιπόν, ξανά στο παιχνίδι οι Ρωσονέρικοι και για να μας εμφανίσουν μεγάλη ευκαιρία, την έχασε ο Σταύρος, αφήστε την ευκαιρία, η μπάλα πήγε ψηλά, Καβάγκας πέρασε, δεν πέρασε, μπάλα έξω. Αντρέα στο σούτ κοντράρι, ο Τζέρι είναι στον πάτο. Ο Μίτσι τώρα με την πάρα στα ποδιά του. Κάνει το σουτ, αποκρούει ο αρχηγός. Πας να έχει τελειώσει, κανά το σουτ κόντρα την μπάλα και είναι κόρνερ. Τρομερό παιχνίδι μέχρι τώρα. Διώνεται τώρα η μπάλα. Την προλαβαίνει ο Αντώνης. Κάνει τον... Δεν το πέναλτι εκεί. Δύσκολη φάση πάνω στη διακρίτη στην αέρια. Έχω εγώ πίσω, περίμενα. Έχω εγώ πίσω, περίμενα. Εντάξει, εντάξει. Αφού έτσι κι αλλιώς πρέπει να το φέρω. Γιατί το έχω στα μάτια. Θα το φέρω. Ωραία, τώρα περνάει ο Αποστολόπουλος. Ο Μίτσι, όχι! Τεράστια ευκαιρία! Σταύρος! Κόντρα, η μπάλα καταλήγει στα αντιστοιχά πόνο. Όχι, δίνει... Το Ιτάλιο ήταν από εδώ, το ένα. Ποιο ήταν, είχες αφήσει. Τι ήταν, τρία πόνο. Άρα τρία εδώ αυτό. Δίνει μπάλα στους Ρέντος, δύσκολη για τον Τζέρι, θες να κάνει κάτι πιο πραγματικό. Τι τα μπέρδεψε, εσύ μου δώσε τα κάνατε εδώ, δεν είναι εδώ, τα έβαλε σε κάτι εδώ, από τους βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Αντώνη, αλλά είναι πλάγια, πέρασε ο Αντώνης. Αν μπαίναγε η μπάλα εκεί από τον Μίτσι, θα ήταν ασοκολό, απίστευτο. Κάνε μου στην μπάλα. Τζέρι. Ρέας κεφαλιά. Να το ξερπείς. Βάζει πολύ ώρα τώρα ο Αντώνης. Το 1-2. Δεν προλαβαίνει ο Ανδρέας. Παλιά και παλιά τώρα στον Μίτσι. Το σούτ, η μπάλα κοντράρει στον Αρκούδα και τον αρχηγό. Ο τελευταίος την είδε μπροστά του και απλά την κλώτσε για να φύγει μακριά και καλά έκανε, το τα λέμε. Και γίνει τώρα ο αρχηγός. Έτσι. Και μας το σώπουν μακριά η μπάλα. Μες τον Αποστολόπουλο, η Σέντρα, Τζέρι. Πάω την μπάλα. Ο Τζέρι έχει στα πόδια του και το προηγούμενο του. Τα καταλαβαίνεις. Είναι λογικό. Είναι φρέσκος. Διπλή κόντρα, Τζέρι, χωριστό, ψηλά, μπάλα, out. Ανδρέας,
Ο Ντόνις τώρα. Τώρα αντίπαλο τον Τζέρι. Τον Τζέρι. Πέρασε τώρα ο Ανδρέας. Και είναι μόνο τους εκεί, όχι, δεν γίνεται καθόλου καλή επιλογή εδώ. Από τον Ανδρέα. Σταύρος, Ανδρέας τώρα. Για τον Σταύρο τον γυριστό στην εξωτή πλευρά των δικτύων. Είναι out. Ωραία εδώ η φάση, τον σκούρε του κολλή στο 2-3. Και η παλιά Αρκούδα σε ερχόμενη κεφαλιά για τον Αντώνη, τον Χριστούφη η μπάλα. Αρκούδας όπως του ήρθε. Άου. Λά. Κόντρα. Στο Λιβανό η μπάλα. Πατάει και λάθος. Ο Αντώνης πήρε. Για να δούμε τον Αντώνη. Σταύρος ξανά στον Αντώνη. Πολύ ψηλά η μπάλα. Δεν του ήρθε καλά όπως ήθελε. Ο Μίτσι ωραία. Βρέθηκε τον Αποστολόπουλο. Τσιπάει, βρίσκει τον Καβάγκα, ο Τζέρι, ο Αποστολόπουλος, τεράστια απόκρουση από τον αρχηγό. Έπεσε, τον κατάλαβε, τον διάβασε. Και πάλι ο αρχηγός με τα πόδια, είναι δύσκολα τώρα και ο Τζέρι βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ για το 2-4 τη Σκάδη. Όντας εξουδετερωμένος ο αρχηγός, δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. 2-4 λοιπόν η Φέρος, ξαναπαίνουν προβάδισμα 2 γκολ. Ξανά τώρα ο Τζέρι. Κάνει λίγο το κοντρόλ. Μπάλα στον Μίτσι. Ωραία και τον κλείνει ο Αντώνης. Πίσω για τον Αποστολόπουλο, ξανά πίσω. Για τον Καβάγκα, λάθος η παλιά και τώρα ο Αντώνης και βγαίνουν 3-2. Αντώνης, για να βάλει τον γκολ. Όχι, απόκριση. Απίθανη από τον Λιβανό. Πάλα πίσω στον Ανδρέα. Φτάνει στον Αντώνη στην περιοχή, το αποσπάει ο Αποστολόπουλος στην μπάλα. Ψηλά. Παλιά τον Σταύρο ακόμα πιο ψηλά. Όπως είπαμε, στη Δευτέρα 10 ώρα. Ο Τζέρι και αν έκανε το κοντρό, βάλε επικίνδυνα τα πράγματα. Σωροσονέρι και να δούμε τώρα τον Ανδρέα. Η προσποίηση άνοιξε πολύ την μπάλα. Πλάγιο, Σταύρος. Ανδρέας, Σταύρο, έχει γυρίσει ο Τζέρι και βοηθάει. Πλάγιο. Αρκούδας, είναι πίσω και τον Αγγλικό, ξανά στον Αρκούδα. Ωραία, πολύ ωραία για τον Σταύρο. Το σουτ, καθόλου καλό. Και ο Ιβανός μπλοκάρει την μπάλα. Ως όπως και πήγε να βγει, μια ωραία παλιά, όμως τον έκοψε ο Αρκούδας. Ο Λάρι. Πώς θέλετε. Έχω και άλλα, αλλά τα έχουν προηγουμένα γιατί τα έχουν χρησιμοποιήσει, κατάλαβες. Γύρισε, γύρισε να βρει τον Τζέρι. Αντώνης, Σταύρος, απόκρουση και δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα ο Λιβανός. Η καβέρνη σκόρσε όλα χαμηλά επίπεδα. Πέρασε ο Τζέρι και ξαναπερνάει. Δίνει έτοιμο γκολ, αλλά ο αρχηγός λέει όχι σε μια φάση που δεν γινόταν να χαθεί το γκολ. Και όμως χάθηκε. Και μπλοκάρει τώρα ο αρχηγός εύκολα. Κοιτάει και τον Ανδρέα. Τις επιλογές του, μια σέντρα σουτ, δεν ευκαιριάζεται ο Λιβανός. Μπαίνει ο Τζέρι. Παρακολουθεί το κόρνερ, το πλάγιο, ο Χρήστος. Μίτσι, σερβίς ξαναπέρασε το παιχνίδι.
κάτι στον πάγκο από το Λόπουλο. Ο Ανδρέας παίζεται, λέει, ο Φώτης με πάνω στον Λιβανό η μπάλα, ενώ ήταν η γωνία εντελώς αφύλακτη, δεν καθόταν στην μέση του τέρματος. Ο Λιβανός μπαίνει καθαρά η μπάλα, την μπάλα και πλάγιο το σούτ του Αντών. Θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη του πρώτου χρόνου ο Φώτης. Ανδρέα, στο σε πολύ ωραίο γκολ από τον Ανδρέα και 3-4. Έπεσε ο Λιβανός, δεν μπορούσε να κάνει όμως πάρα πολλά πράγματα. Και ξανά οι Ρωσονέροι παίζουν στο παιχνίδι. Έτσι τώρα με τη μεταφράση των Σερβίς και θα περάσει. Δεν θα περάσει τελικά τον Ανδρέα. Καβάγκας λάθος. Ωραία την κρατάει στην κατοχή του Μίτσι. Εκεί με την πλάτη και ο αρχηγός πετάει την μπάλα προς τον Αντώνη. Με το κεφάλι εκεί ο Καβάγκα και την πετάει πλάγιο. Πάει κάποιο το εκτελέσει. Ο Μίτσι τώρα στην περιοχή, το γύρισμα στο πουθενά. Στο ήταν αυτό το κομμάτι μου, ο αρχηγός είναι για τον Ανδρέα. Τους ελπίσα τον κλίψη, ο Ανδρέας είναι πολύ δυνατός και μπαίνει και στην περιοχή. Αλλά καλά, το παρέκει τον επέκτη στον παρέκει το αντέσιο ότι αφού είναι στο σπάλα και να... Πέρασε όμως η μπάλα και ο Αρκός δεν την έπια στον αέρα. Λάθος ήταν στο έκανα. Ο αρχηγός θα μπορούσε να δώσει τον Αρκό δίπλα του. Ξέρει στην περιοχή και διώχνει σωτήριο πίσω πριν προλάβει ο Τζέρα ψήσει στα δίχτυα. Μίτσι κάτω από τα του Αρκούδα, δεν στήχησε αυτό στην ομάδα του, ξανά από το πλάγιο. Εκεί τώρα ο Λάρη. Εκεί πάει μπάλα, προς τα εκεί, δεν είναι ακρίβεια. Δεν την προλαβαίνει τώρα ο Κούς. Στήχησε στο στόμα ο Φώτης. Σε αυτό το μάτι ένα κύκλο και το κομμένο. Μια παλιά. Όχι, ο Ανδρέας. Όχι, τον Χρήστο. Λάθος τώρα του Χρήστου. Και πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί ο Μίτσι. Ο αρχηγός να πέφτουσε. Ούδας. Ψύχραμα για τον Χρήστο. Εκείνος για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας βλέπει μια αγωνία και του βάζει πολύ ωραίο πόδι ο Καβάγκας. Ο Ανδρέας, τώρα ο Αρκούδας, πολύ ωραία για τον Αντώνη. Ο Αντώνης πέναλτι καθαρό. Αυτό ήταν πεντακάθαρο. Είπαμε κατευθείαν. Ο Αντώνης έχει την ευκαιρία με ένα πέναντι το οποίο κέρδισε ο ίδιος, αλλά δεν την απονάει τώρα. Και να δούμε τώρα τον Αντώνη. Πολύ ωραίο το γκολ με ραμπόνα. Αλλά πανέγκα εκεί ο Αντώνης. Κάνει το 4-4. Ένα απίστευτο πέναντι. Ο Καβάγκα στο σουτ, κόντρα την μπάλα, δεν ευνηδίασε τον αρχικό, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία επέμβαση. Μπάλα κοντράρι, πλάγιο. Παναγιά.
Χρήστος τώρα και ο Αρκούδας βλέπει πολύ όλα τον Αντώνη. Το σουτ και τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, τα είχε όλα, πέναλτι. Γιατί ο πέναλτι το ένα το χάσε ο Αντώνης, το άλλο το βάλε όμως με έναν μοναδικό τρόπο. Στα ίσια οι δύο ομάδες, Ρωσονέρη και Φερεροσύνος, 4-4. Αν δούμε τι μας επιφυλάει 4-4, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί σας. Σώζει την ομάδα του από το 5-4. Η παλιά είναι πάρα πολύ υψηλή και δυνατή για τον Αντώνη, τον Ανδρέα. Τζέρι τώρα. Λέει προς τον Νίνο Αρκούδας, ξανά ο Τζέρι. Περνάει όμως, ξαναπερνάει και κάνει και το σούτ. Καταπληκτικό γκολ και 5-4. Ο Τζέρι ξαναπαίνει το όπλο του. Στην κλειστή γωνία του αρχηγού. Μπάλα στον Αντώνη, θα γυρίσει ο Αντώνης, η αμέση απάντηση. 5-5. Τρομερό παιχνίδι παρακολουθούμε. Απευθείας από το Παλατάκι TV στο Facebook.
Και όσοι θέλουν την μαγνητοσκοπημένη μετάδοση, αύριο στο YouTube, στο κανάλι Θοδωρής Πειρατικός, με γκρίκλες εδώ, κλέβει ταυτότητα του Ανδρέα Ομίτσι, Τζέρι και απόκρουση από τον αρχηγό. Εκεί λοιπόν στο κανάλι του Θοδωρή Πειρατικού μπορείτε να δείτε όλα τα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί εδώ στο παρατάκι. Κάποια είναι πολύ περιγραφή, κάποια ναι. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις του ανθρώπου που ακούτε, τον ανέχεστε τόσο καιρό. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εδώ πάρα λίγο να πούμε γκολ. Μίτσι, συγγίζει το σούτ, το σκέφτηκε. Ούτα, ο Αρκούτας όμως του κλέβει και την μπάλα. Χρήστος αφήνει τον Ανδρέα. Παλιά και τον Χρήστο κάνει το κοντρόλ. Χρήστος για τον Αρκούτα. Ωραία η σέντρα για τον Αντώνη, την προλαβαίνει, δεν θέλει να αφήσει να βγει κόρνερ. Εδώ η μπάλα είναι out. Ωραία ενέργεια ο Ανδρέας. Βαθιά παλιά, έχει βγει και δεν έχει βγει. Ο αρχηγός και ο Μίτσι βάζει ένα τρομερό γκολ. Σεντερφορίσιο. Αρχηγός έκανε μια έξοδο του μεσολογίου. Ο Αντώνης δεν δείχνει να έχει υπομονή εδώ. Υπομονή θα πει το γκολ, όπως το έκανε και πριν. Μπράβο τον Ανδρέα! Όχι! Δεν πάει μπάλα σωστά στον Αρκούδα, βασικά δεν πάει καθόλου. Είχε την ευκαιρία εδώ η ομάδα του τον Ρασονέρη να σκοράρουν, ο Ανδρέας τώρα. Αρκούδας, δεν θα γυρίσει, έκλεψε ο Τζέρι, Μίτσι, Τζέρι ξαναβγαίνει ο αρχηγός, αλλά το πλάσιο του Τζέρι δεν βρίσκει στόχο, ο αρχηγός δεν συνέχει για τον Αντώνη τώρα. Περνάει ο Αντώνης, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κλέβει ο Αποστολόπουλος. Είναι 3 με 2 τώρα, κίνδυνος για τον Ρωσονέρη, το σουτ. Τεράστια απόκρουση με το αριστερό πόδι από τον αρχηγό και ξαναβγαίνει, μαζεύει. Πολύ ωραία η αλλαγή παιχνιδιού κατευθείαν. Το σουτ, ωραία απόκρουση του Λιβανού. Η φάση έχει τελειώσει. Ανδρέας, το σουτ, η κόντρα. Πήρε απίστευτα ωραία ο Τζέρι. Ταλαιπωρεί τον Αρκούδα, ξανά με τα πόδια ο αρχηγός. Το σούτ από τον Νίτσι, πολύ ωραίο, πήγε η μπάλα συστημένη στο παραθυράκι, απόκρουση από τον αρχηγό. Μεγάλη ένταση στο μάτς, ενώ ξαναμπαίνει μέσα ο Σερπής. Δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ. Ο Σερπής τώρα, μετά το λάθος του αρχηγού. Νίτσι το σούτ, ο αρχηγός με τα πόδια. Ξανά η μπάλα out. Το σούτ από τον Σερπής. Ωραίο σούτ. Καβάγκα, ωραία για τον Τζέρι. Θα κάνει μια πολύ ωραία φίλη εδώ. Μπαλένει στον Καβάγκα, στον Τζέρι, το σουτ και ξανά με τα πόδια ο αρχηγός. Όλα τα σιρτά σουτ έχει εξοδετερώσει με τα πόδια. Το καιρό τον Ρεσπέζο. Κλέβει ο Αντώνης από τον Τζέρι. Το σούτ η μπάλα στα δίχτυα. Έξι όλα. Έξι όλα λοιπόν. Ένα τεχνικό.
τεχνικό πρόβλημα με το ίντερνετ. Για να το σου τώρα. Αντώνης ξανά! Έχει πρόβλημα το ίντερνετ, κυρία Σταυροκρατική. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα το Facebook. Ξανά η μπάλα πως του ήρθε ο Καβάγκα. Άσου τώρα όσο βλέπεις. Τι. Τα γράφει. Αντώνης. Αντώνης πήγε να βάλει ένα εξαιρετικό γκολ. Εκεί άγγιζε πάρα πολύ, τον έπιασε στον ύπνο ο Τζέρι. Μίτσι έχει βγει ο αρχηγός. Τζέρι! Γκολ! Βάζει στα δίκια και ξανά, ακόμη μια φορά, η Φέρουσα παίρνει το προβάδισμα. Για να δούμε αν έχει άμεση απάντηση εδώ η Ροσονέρη. Στην περιοχή όχι. Ήταν μόνος του εκεί ο Αντώνης. Παλιά ο Αρκούδας καθαρίζει. Ο Αντρέας είναι μόνος του και ο Αντώνης κατευθείαν τον πλασέ και 7-7 ο Κίλερ Αντώνης βάζει ξανά την υπογραφή του. Είναι ένα απίθανο μάτς. Η Ροσονέρη απλά ισοφαρίζουν, όμως δεν έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα. Το θέμα είναι ότι είναι ακόμα στο παιχνίδι προφανώς. Ο Αντώνης πέρασε, θα μπορούσε εκεί να την αφήσει στον Λιβανό. Ο Καβάγκας δεν συνεργάστηκαν καλά, δεν μίλησαν καθόλου. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Αντώνη βρέθηκε μόνος του στην καρδιά της άμυνας, έκανε μια πολύ ωραία κίνηση. Και αυτό που λέγαμε πριν έγινε. Η Ροσονέρη είναι μπροστά στο σκορ. Αντώνης. Κι άλλο γκολ. 9-7. Από τον Σταύρο. Ψυχρολουσία για την Φερέρο Σε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Ο Αρκούδας πήρε ναρκωτικά την μπάλα και πήγε να την στείλει στα δίχτυα. Αλλά ο Λιβανός έκανε την απόκρουση και την κόρνερ την μπάλα. Για ακόμα δρόμο το μάτς. Μίτσι έκλεψε. Ο Αποστολόπουλος. Η μπάλα πέρασε με ένα από τον Αρκούδα, αλλά δεν την προλάβαινε. Ο Τζέρι. Η μπάλα στον Αντρέα. Ο Αντρέας out. Τζέρι θα χάσει από τον Αντρέα. Η Ροσονέρη έχει το momentum. Ο Σταύρος αλλάζει το παιχνίδι για τον Αντρέα εξαιρετικά. Είναι δεξιά του και ο Αρκούδας. Δεν υπάρχει κανένας πίσω. Ο Σταύρος είναι μόνος του στην περιοχή. Αρκούδας την προλαβαίνει, όχι, την τζιμπάει. Κερδίζει το κόνι. Όχι, το πλάγιο δεν αφήνει τελικά. Ψιλοκλωτσοσκούφι εκεί πέρα. Ο Αρκούδας έκλεψε από τον Τζέρι. Σταύρος, Αντρέας, κόρνερ. Αντώνης! Κεραυνός. 10-7. Φάνηκε
ότι θα μπει τη στιγμή που έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Ανδρέα και έκανε την κίνηση ο Αντώνης. Φάνηκε θα πει. Ο Τζέρι περίμενα πολλά τις συμπέκτες από αυτόν, αλλά είχε και ένα παιχνίδι στα πόδια του στο οποίο τα έκανε όλα. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Όχι, εκεί δεν συνεργάστηκα καθόλου καλά. Ο Ανδρέας, τον Σταύρο και τον Αντώνη, να κρύβει οι δύο πρώτοι, ο Ανδρέας και τον Σταύρο. Ξέρει, για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Έχει βγει ο αρχηγός, η μπάλα. Και το χώρο δεν σου πιθανά. Αφήνει ο αρχηγός για τον Αγκούδα. Ωραία, πολύ ωραία και τον Στάβρο. Αρχίζει ο αρχηγός, πολύ ωραίο πόδι. Σταύρος γυρίζει και βάζει το 11-7. Στο συν 4. Το συν 4 λοιπόν τώρα η Ρωσονέρη. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ξεφουσκώσανε οι Φέρος, ε. Αποστολόπουλος, πίσω για τα καβάκια. Στον Τζέρι η μπάλα. Τζέρι. Έκλειψε ο Χρήστος. Ο Βάγκας κατεβάζει. Δείς το κλάκι από τον Τζέρι, από τον Ανδρέα. Αποστολόπουλος. Τζέρι το σου. Και ο αρχηγός έκανε μια φανταστική απόδοση. Βάλα πίσω στον Καβάγκα και ακόμα πιο πίσω στον Φλακά. Βαθιά παλιά για τον κανένα. Μας είναι και ο αρχηγός, ο Ανδρέας, ανοίγει το κοντρόλ, αλλά είναι ο Αντώνης εκεί. Καθαρά του πήρε την μπάλα εκεί ο Καβάγκας, ο Ανδρέας, ο Σταύρος δεν πάει ποτέ εκεί η μπάλα και τώρα η ευκαιρία για τον γκολ. Πέρασε και είναι το γκολ. Από τον Τζέρι, 11-8. Παραλίγο εκεί να την αποσπάσει ο αρχηγός. Δώσε ξανά τα παλιά σου. Χρήστος στο μείον 3 τώρα. Φερερωσέ. Είναι μόνος του εκεί ο Σταύρος. Ο Πιστολόπλος με κλουτσάει πως του έρχεται η μπάλα στα πόδια ένα πλάγιο. Αλλάζει με τον Σταύρο εκεί ο Αντώνης. Ο Σταύρος τώρα. Ανδρέας. Σταύρος στην περιοχή. Δεν την πρόλαβε και είναι out. Να ανοιχτούν τώρα οι διαφορετικοί. Η παλιά είναι καταπληκτική για τον Μίτσι, ο οποίος έκανε κεφαλιά, η μπάλα πήρε ύψος. Παίρνει το πλάγιο. Είναι απέναντι εδώ ο Σταύρος. Ο Ανδρέας έκλεψε, ο Αποστολόπουλος. Μίτσι και ανεβαίνει και ο Τζέρι, εκεί πάει η μπάλα. Ο Τζέρι κάνει καταπληκτική τρίπλα. Α, πολύ λίγο out. Πολύ λίγο out, εξαιρετική η ενέργεια για το σουτ. Σταύρος. Εκεί είναι εκεί και χάνεται η μπάλα. Το σερβίς. Τζέρι δεν γίνεται να χάσει αυτό το γκολ. Και είναι το 11-9. Λέτε να μπορούν να το φέρουν και πάλι στα ίσια. Το μάθουμε στα επόμενα λεπτά. Ο Αντώνης κατά μέτωπον επίθεση κερδίζει το πλάγιο. Η παλιά, ωραία εκεί. Όχι, τη χάνει μέσα από τα χέρια του ο Λιβανός.
να πει ας το λάθος εδώ, ώστε να την μπλοκάρει και να οργανώσει μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Ο Αντρέας πέρασε, πάει τώρα, κάνει, Τζέρι και ο Αποστολόπλος πάλι δύο με έναν, ο Τζέρι, ο αρχηγός, ο Σερμπής τώρα με την μπάλα στα πόδια. Καλές παιχνίδια για τον Τζέρι. Πέρασε και ο αρχηγός του μπλοκάρι. Τι να κάνει και αυτός ο Τζέρι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο Αντρέας και τώρα ο Αντώνης. Τα χέρια του Λιβανού. Κοιτάει πάνω στο κεφάλι του Αντώνη. Ο Τζέρι. Αποστολόπουλος, σωστό αυτό που έκανε, αλλά δεν βγήκε. Πολύ ωραία έκλεψε και ο Σερμπής. Όχι, κάνει την ισορροπία του. Ο Αποστολόπουλος μιλάει και τώρα για τους Ρωσονέρι. Σταύρος. Πέρασε ο Σταύρος και τώρα ο Αποστολόπουλος για τον Τζέρι. Ούτε τώρα τον νικάει ο αρχηγός και προωθείται. Δίνει για τον Αντρέα. Περνάει ο Αντρέας παράλληλα από την εστία η παλιά. Ο αρχηγός σε δύο περιπτώσεις τέταρτη με τον Τζέρι βγήκε νικητής. Τζέρι. Ωραία και τον Μίτσι που έλαβε να... ήταν πολύ δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Αρκούδας οπλίζει έξω. Καλή ευκαιρία. Δηλαδή ωραία, Καβάγκας. Θα κλέψει εύκολα ο Αντρέας. Και κερδίζει και το πλάγιο από τον Τζέρι. 41 κάρτα. Στον όπλο στον πάντο. Ο Σερμπής, ο Μίτσι και έκοψε ο Χρήστος. Μίτσι περνάει, κάνει τώρα την μπάλα ο Αρκούδας. Αντώνης out! Μεγάλη ευκαιρία για τον Αντώνη και τους Ρωσονέρι να κάνει το 12-9. Ο Καβάγκας τώρα με την μπάλα στα πόδια. Είναι για τους Σερμπής. Ο Σερμπής πάει να κάνει την τρίπλα στον Αντώνη. Δεν είναι εύκολο να την περάσεις. Και κάνει την κατοχή ο Σερμπής. Πιάζει την τρίπλα εκεί. Είναι εντύπωση για τους Φερροσέ. Αποκρούει με τα χέρια ο Λιβανός. Ρέα στο σουτ και πάλι ο Λιβανός. Ζενάει μπάλα, προλαβαίνει όμως εκεί ο Μίτσι. Και δίνει για τον Τζέρι. Η ευκαιρία περνάει τον αρχηγό. Μίτσι. Καβάγκας. Γκολ. 11-10. Ο Καβάγκας 11-10 ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Η ομάδα της Φερέρο Σε. Τον Καβάγκα σκόρερ. Αντώνης, τώρα το άγχος έχει πάει στο Ρωσονέρι γιατί είναι μόλις ένα γκολ μπροστά. Παραχωρεί το πλάγιο ο Σερμπής. Πίσω η μπάλα στον αρχηγό. Λάθος εδώ του αρχηγού, ο Τζέρι πήρε. Πατάει για τον Μίτσι. Ο Μίτσι το χάρη! Μοναδική ευκαιρία εδώ. Πάρα πολύ τυχερή η Ρωσονέρι. Για να κάνει το χάρη η Ρωσονέμινη ομάδα από το πρώτο ημίγραμμα της πρώτης φάσης. Ο Αντρέας πέρασε εξαιρετικά. Ωραία το σουτ.
Και ξανά και η μπάλα στα δίχτυα. 12-10 και τέλος του παιχνιδιού. Οι Ρωσονέοι παίρνουν μια τεράστια νίκη σε ένα μεγάλο ντέρμπι εδώ που παρακολουθήσατε από το Παλατάκι TV. Και όποιοι θέλουν να παρακολουθήσουν την επόμενη μέρα στο κανάλι του Θοδωρή Πειρατικού. Από τον Παναγιώτη Καναγό, τον Θοδωρή Πειρατικό, τον Τάρα, όλους εμάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ο ντέρμπι αξίζει να το ξαναδείτε αύριο στο YouTube. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τι, Μπαροδίμπα τι θέλε,